Εγώ να σου πω το κομμάτι αυτό. Ναι. Μου το είχε στείλει ο Γιάννης ο Δόξας να το ακούσω όταν το φτιάχνατε και ναι. να του πω τη γνώμη μου, γιατί γενικά είμαι πολύ ποπάκιας. Ξέρεις, με εμπιστεύεται. Ο Γιάννης ο Δόξας, συγγνώμη να πω, πάρα πολύ γνωστός στιχουργός και αγαπημένος μου φίλος και στέλεχος της Sony Music. Και έχει γράψει ο στίχος το τραγούδι αυτό της Ήβης. Και επειδή είμαι πολύ τη pop, μου λέει άκουσε το κτλ. Και του λέω δεν το συζητώ, είναι super. Και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Χαίρομαι που σου αρέσει, χαίρομαι. Όντως μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνουμε. Έχουμε να τα πούμε τηλεοπτικά, νομίζω από τότε που έχει κυκλοφορήσει το πρώτο, την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Εδώ ναι. μιλάω για το OK, γιατί ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς έχω δει, είχα δει και το καλοκαίρι ναι. και τα έχουμε ξαναπεί. Και πολύ πιο πρόσφατα σε είδα. Πώς είσαι τώρα, νομίζω ότι κουράζεσαι full, διότι τρέχει πάρα πολύ, γιατί έχει και τι εμφανίσει. Με τον Πάνο και άμα, αλλά τρέχεις και για την Eurovision, σωστά. Ναι, και έχω και τη σχολή μαζί και τύχανε όλα μαζί. Αυτό, και τρέχω πάρα πολύ. Αυτό με τη σχολή, πώς το έχεις καταφέρει, γιατί εγώ ήξερα ότι θα έμενες, αυτή την εντύπωση είχα, θα έμενες Κύπρο και θα ερχόσουν Ελλάδα. Όχι. Τελικά πώς το έχεις κάνει. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε φτάνει να πηγαίνω έρχομαι, δηλαδή ήταν 10 φορές κουραστικότερο. Ναι, πήγαινες καθημερινά και... στην Κύπρο και Σαββατοκύριακα ερχόσουν στην Αθήνα. Ακριβώς, οπότε αποφάσισα να δώσω εξετάσεις για εδώ. Αχα. Και ξέρεις, προσευχόμουν να περάσω. Για να μπορώ να έρθω τέλος πάντων. Και δήλωσα για σχολή, έδωσα mm-hmm. εξετάσεις κανονικά. Είδα ευτυχώς ότι πέρασα και ήρθα να μείνω εδώ πέρα. Και πλέον όλα γίνονται εδώ. Και τα έχεις ρυθμίσει έτσι, δηλαδή, και έχεις χρόνο να πηγαίνεις το πρωί, να παρακολουθείς και μετά να τρέχεις για τις διάφορες. Ίσως χάνω κάποιες μέρες, ας πούμε, αλλά νομίζω είναι λογικότατο. Βέβαια, τόσο πολύ που, ναι. Αν μπορείς εσύ να το αναπληρώσεις, αυτό είναι το θέμα. Αν μπορείς δηλαδή εσύ έτσι κι αλλιώς αυτό το πράγμα να το φτιάξεις, να το αναπληρώσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Λοιπόν, να πούμε το θέμα της Eurovision που είναι νομίζω super. Το όνομά σου έχει ακουστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Θυμάμαι από πέρσι νομίζω σχεδόν. Πέρσι, συγγνώμη, εντάξει. Φέτος απλά το θυμάμαι πολύ πριν το καλοκαίρι ότι είχα ακούσει. Καλά λέω. Ότι θα ήσουν υποψήφια στην Κύπρο, θα ήσουν. Στις συζητήσεις αρχίσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό θυμάμαι, κάπου εκεί στο καλοκαίρι, ναι, ότι ακούσατε ναι. και το όνομά σου θα εκπροσωπήσει στην Κύπρο στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision. Ναι, ναι, και αρχίσαμε τις συζητήσεις από το καλοκαίρι. Και αποφασίσαμε ότι ίσως φέτος να είναι η χρονιά μου να συμμετάσχω σε αυτόν τον ωραίο ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ήβη μου, πες μας ένα ποια είναι η γνώμη σου. Καταρχάς, την παρακολουθείς στο Eurovision, τη βλέπεις? Ναι, 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 τη βλέπω. Για μένα είναι πολύ ωραίο γεγονός. Είναι πολύ ωραίο μουσικό γεγονός. Και είναι και ευρωπαϊκό. Νομίζω είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Και ανυπομονώ να το γνωρίσω και από κοντά. Να δω πώς είναι. Να μπω μέσα στα πράγματα. Γιατί άλλο να το βλέπεις. Απλά μια εμφάνιση Βεβαίως. Πάνω στη σκηνή και άλλο να το ζεις από κοντά και να πηγαίνεις στα διάφορα event που κάνουν, να κάνεις τις πρόβες, να δεις τι γίνεται ευρωπαϊκά, γιατί Αχα. Δεν είναι... Πες μου κάτι από την εμπειρία σου, εμπειρία εντάξει, γιατί τώρα μένεις και πολύ συχνά, αλλά σίγουρα θα ξέρεις. Εδώ έχεις δει ότι όποιος πηγαίνει στη Eurovision, τώρα θα μου πεις έχουμε και την κρίση, οπότε πλέον τα πράγματα έχουν λιγάκι χαλαρώσει. Αλλά τέλος πάντων, όποιος πηγαίνει, ανακοινώνεται ότι πηγαίνει στο Eurovision, μιλάω για την Ελλάδα, γίνεται χαμός, δηλαδή ξέρεις, τα media ασχολούνται full μαζί του, ξέρεις, non-stop τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Στην Κύπρο γίνεται το ίδιο. Γιατί εσύ τώρα που θα είσαι αποστολή για την Κύπρο, θέλω να καταλάβω στην Κύπρο αν πάλι τα media ασχολούνται τόσο πολύ όπως στην Ελλάδα, όπως τουλάχιστον ξέραμε μέχρι τώρα. Εγώ πιστεύω, γιατί ακόμη δεν αρχίσαν και ναι, πάρα πολύ. Αλλά από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά πιστεύω κανονικά, όσο θα έπρεπε. Είναι big thing για την Κύπρο ο διαγωνισμός της Eurovision. Δεν το συζητώ, είναι, δεν το συζητώ. Η Κύπρος γενικά υποστηρίζει πάρα πολύ την Eurovision, αυτό το θεσμό. Πιστεύω υπάρχουν πολλοί Eurofans Κύπροι. Νομίζω ασχολούνται όσο θα έπρεπε. Μάλιστα, ωραία. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι βασικά τι γίνεται. Η Μυρτώ Εγγόνα από τη Sony πού είναι? Εδώ, Μυρτώ, όχι τίποτα άλλο. Δεν το λέω επειδή. Απλά επειδή είσαι σε δισκογραφική. Έχει ακουστεί κάτι για την Ελλάδα. Μπορείς να μας πεις κάτι. Καλά, καλά, θα σε ψήσω εγώ να μας το πεις. Πάμε να δούμε το κάνω μια αυγή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.